Όπως έχει γίνει γενικό το πράγμα, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω και λίγο πιο απλά πέρα από τα σχήματα τα τεχνικά, το ζητούμενο είναι το κοινή της έγκρισης. Εκείνος που θα ενημερώνει υπεύθυνα, που θα ενισχύει τη σκέψη, γεια σας, που θα φροντίζει να ανοίγει ορίζοντες στις σκέψεις των ανθρώπων, να τους ανοίγει τα μυαλά, να τους στρέφει την προσοχή προς τα ουσιαστικά και προς τα υπεύθυνα και όχι προς τον αστερισμό των fake news που δημιουργούν τεράστια ζητήματα και προβλήματα απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στη ζωή, απέναντι στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κανείς το δημόσιο υλείο. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπήρχε καταλληλότερη συνθήκη από να γιορτάσετε τα 110 χρόνια, όπως άκουσα προηγουμένως, από τη φετινή ΔΕΦ. Γιατί η φετινή ΔΕΦ σηματοδοτεί, κατά την άποψή μου, όντως το πέρασμα σε μια καινούργια εποχή. Ανοίγουμε βήμα. Αφήνουμε πίσω μας λίγο τη μιζέρια, τη μαυρίλα. Αρχίζει σιγά σιγά στην ατζέντα μας να υποχωρεί ο φόβος, παρά το γεγονός ότι η πανδημία είναι εδώ και επιμένει, και να μπορούμε να σκεφτόμαστε πιο αισιόδοξα, πιο ελπιδοφόρα, να μην μιλάμε μόνο για μέτρα αμυντικά, αλλά να κοιτάμε και πού μπορεί να φτάσουμε. Η Ελλάδα αλλάζει και αυτό φαίνεται παντού. Φαίνεται στους δείκτες της οικονομίας, φαίνεται στις επιτυχίες που έχουμε σε διάφορα πεδία, που επιβεβαιώνονται όχι μόνο από αριθμούς και από νούμερα, αλλά το βλέπει κανείς και στις ζωές των ανθρώπων. Περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερες δουλειές, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, επενδυτική κολοσσή κοιτούν προς την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι βλέπουμε, κάπως εμπιστεύονται, κάπως αισιόδοξοι είναι για τα χρόνια που έρχονται. Και μια ουσιαστική προσπάθεια, ένα συνεκτικό σχέδιο να περιφορήσουμε και να θωρακίσουμε τη ζωή στη δημόσια σφαίρα, στην πληρότητα και στην κανονικότητά της. Η συνδρομή των ανθρώπων του τύπου προς την κατεύθυνση αυτή είναι καθοριστική. Είναι καθοριστική όχι μόνο προς την κατεύθυνση της ουσίας, της ειλικρίνειας, της αλήθειας, της τεκμηριωμένης ενημέρωσης, είναι ουσιαστική και προς τη διαμόρφωση του κλίματος, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ψηλότερα, αντί να κοιτάμε συνεχώς προς τα πίσω. Από τη δική μας πλευρά, όλες αυτού του είδους τις προσπάθειες τις παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Θα είμαστε πάντοτε για τη λειτουργία, πάντοτε ευτυχείς και χαρούμενοι να μπορούμε να συνδράμουμε, να λύνουμε ζητήματα, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διευκολύνουμε το έργο σας. Και μέσα από τη δική σας λειτουργία και τα ορόσημα που θα κατακτάτε και τις επιτυχίες που θα έχετε να παρουσιάσετε, να αποτελείτε παράδειγμα και οδηγό και για άλλους που ασχολούνται με την ενημέρωση ευρύτερα. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχηθώ να ζήσετε πολλές τέτοιες επαναλαμβανόμενες επαιτίους που να μπορείτε να μνημονεύετε τις σημαντικές όχι μόνο για την εφημερίδα σας, αλλά για την πατρίδα στιγμές ίδρυσής σας. Και να ευχηθώ καλές εκδόσεις, καλές κυκλοφορίες, πάντα στην πρωτοπορία της ενημέρωσης στη Βόρεια Ελλάδα, με την ίδια κουλτούρα, με την ίδια προσέγγιση, με αυτό το αόρατο νήμα που είπαμε ότι δέρνει την προσπάθεια του σήμερα με την καταγωγή και την αφετηρία. Καλή επιτυχία.